Συνδεθούμε για μία ακόμη φορά με το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, εκείνη η Μαρία Σπουρδαλάκη που θα μας κάνει μία πιο διαδραστική σύνδεση. Θα κινηθεί μέσα στο χώρο για να δούμε τι καταγράφεται αυτή την πρώτη νύχτα της εστίασης στο Ηράκλειο. Μαρία, καλησπέρα και πάλι. Καταρχήν να μας πεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Καλησπέρα και πάλι, Μάνο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην οδό Μιλάτου, στο κέντρο της πόλης. Προχωρήσαμε λίγο πιο πέρα για να δούμε πραγματικά από κοντά τη νυχτερινή ζωή της πόλης την πρώτη αυτή μέρα μετά το άνοιγμα των χώρων εστίασης. Καφέ, μπαρ και εστιατόρια έχουν ανοίξει. Όπως βλέπεις, είναι γεμάτα. Βέβαια, τηρούμενοι πάντα το υγειονομικό πρωτόκολλο, μεταξύ αυτών οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων και η χρήση μάσκας, προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό των καταστημάτων. Παρόλα αυτά, η κινητικότητα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς αυτή τη στιγμή, είναι έντονη. Νεολαία βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει τις βραδιές προ-κορονοϊού, τις καλοκαιρινές βραδιές προ-κορονοϊού. Και θα μιλάμε για ένα σημείο που έχει πάρα πολλά μεζεδοπολία, αλλά και νυχτερινά καταστήματα. Εγώ ακριβώς θα τολμήσω να πω ότι υπάρχει μια μικρή διστακτικότητα από τον κόσμο. Πάντως είναι σίγουρα μια όμορφη εικόνα μετά από τόσο καιρό να βλέπουμε σιγά-σιγά το Ηράκλειο και την Κρήτη γενικότερα να ζωντανεύει. Βλέπουμε και όλες τις ηλικίες, Μαρία. Ακριβώς. Βλέπουμε οικογένειες, παιδιά, νεολαία. Έχουν βγει αυτή την πρώτη νύχτα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για τους χώρους εστίασης. Και βλέπουμε και τους σερβιτόρους με τα νέα δεδομένα, με τις μάσκες προστασίας που τονώνουν και ακριβώς το αίσθημα ασφάλειας. Αλλά ακριβώς ουσιαστικά είναι και η νέα πραγματικότητα στην εστίαση, Μαρία. Έτσι, είναι η νέα πραγματικότητα. Έχουν όλοι προσαρμοστεί με αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Οι εικόνες που μας δείχνει αυτή τη στιγμή, που μας δίνει αυτή τη στιγμή ο εικονολήπτης μας, ο Κώστας Βλαντάκης, νομίζω περιγράφουν τη νέα αυτή πραγματικότητα. Αποστάσεις, αλλά και χρήση και τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό και τους εργαζομένους των καφέ, μπαρ και εστιατορίων. Θα προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, Μάνο, να δούμε πώς μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή και όλοι οι τηλεθεατές, οι καφετέρειες και τα καφέ και τα μπαρ είναι γεμάτα από κόσμο. Βέβαια, τηρουμένων των αποστάσεων και των κανόνων. Νομίζω ότι η εικόνα μπορεί να τα πει όλα, να τα περιγράψει. Κυρίως η νεολαία κάνει έτσι δυναμική την παρουσία της Μαρία. Έτσι, κατά την πρώτη νύχτα της εστίασης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και Δευτέρα, να το πούμε αυτό, ότι είναι μία νύχτα Δευτέρας. Για Δευτέρα, κυρία Ντονακάκη, θα τολμήσω να πω ότι βλέπω μια κινητικότητα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Για Δευτέρα νομίζω ναι, παρόλο που το πρωί ήταν λίγο συγκρατημένη η αισιοδοξία, τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και επανέρχεται στη νυχτερινή ζωή. Μαρία, συνεχίζεις με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Κώστα του Βλατάκη. Βλέπουμε εδώ, δεν ξέρω αν ακριβώς θα ήθελε να μιλήσει και κάποιος κύριος ή καμία κυρία στον φακό της Κρήτη TV για την πρώτη νύχτα της εστίασης. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε ζωντανά στην εκπομπή Ώρα Εχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη. Πώς είναι η πρώτη εντύπωση μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για τους χώρους εστίασης? Έχει βγει πολλής κόσμος. Ήταν καιρό μέσα, μας το δείχνει και πολύ καλά θα λέγαμε. Τηρούνται όλοι οι κανόνες, όλοι οι κανόνες υγιεινής από τα καταστήματα? Εμείς τηρούμε βλαβικά, το μόνο που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Ποια είναι οι επιστροφές, ποιες είναι από τον κόσμο? Οι επιστροφές, το feedback. Ακριβώς, το feedback. Αντίδραση μετά την... Εντάξει, λογικό είναι, τόσο καιρό ο κόσμος ήταν μέσα. Θέλει να βγει απλά ένα ποτό ίσα και να πει ότι βγήκε. Πιστεύω η πρώτη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι και μετά θα επανέλθουμε πάλι στα κανονικά πλαίσια. Μαράκι, αν μας το επιτρέπει ο κύριος, θα μπορούσες να μπεις και μέσα στο χώρο του καταστήματος, αν θέλει και η κοπέλα να μας πει κάτι για την πρώτη νύχτα στην εστίαση. Να δούμε έτσι την εικόνα από κοντά. Είναι ανοιχτά με το προβολέκτο. Να μας μιλήσει η κοπέλα. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά από την Ώρα Εχμής, από την εκπομπή Ώρα Εχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις και η πρώτη εικόνα του κόσμου? Ο
κόσμος ήθελε να βγει. Ήθελε να βγει και αυτό φαινόταν προς τα έξω. Δηλαδή, με το που άρχισαν να ανοίγουν τώρα τα μαγαζιά, γίνεται χαμός ήδη από το απόγευμα. Δηλαδή, είμαστε εδώ από τις 4, 5, 6 ώρα και ο κόσμος έρχονται, φεύγουν, δεν μένει τίποτα, τίποτα κενό. Ακολουθούμε τους νόμους, κανονισμούς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω κόσμο. Είμαστε τυπικοί σε αυτό, πάνω πολλά χιλιά. Υπάρχει δηλαδή, Μαρία, λίστα αναμονή στον κόσμο για να μπει στα καταστήματα. Υπάρχει δηλαδή λίστα αναμονή για τον κόσμο που θέλει να έρθει στο κατάστημά σας ή στα υπόλοιπα καταστήματα. Φυσικά, οι αναμονές ξεπερνάνε τις 4-5 παρές κάθε 5-10 λεπτά. Όλα ανακυκλώνεται ο κόσμος, θέλουν να κάτσουν, θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάνε και κάπου αλλού. Ναι, υπάρχει λίστα κρατήσεων. Υπάρχουν και κρατήσεις. Φυσικά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα άτομα στα τραπέζια που κάθονται, πόσοι είναι. Να μην είναι, να υπάρχουν οι αποστάσεις κατάλληλες στο μπαρ. Προσπαθούμε να το τηρήσουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι λογικό, δεν μπορούμε να διδασκεύσουμε τόσο πολύ κόσμο. Μάλιστα, Μάνο, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Βεβαίως και μπορείτε πολύ να συνεχίσετε, γιατί μας μεταφέρετε ωραίες εικόνες από το Ηράκλειο, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες ήταν οι ημέρες και νύχτες καραντίνας. Βεβαίως. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τις είχαμε ξεχάσει. Νομίζω ότι μόνο με τον ήχο της μουσικής αυτή τη στιγμή ξεχνάμε και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά που δύο μήνες περάσαμε και ενδεχομένως αυτά που φοβόμασταν. Θα προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω στα μεζοδοπολία. Εδώ πέφτουν λίγο η μουσική, ο ήχος της μουσικής, όμως νομίζω ότι η διάθεση του κόσμου. Εδώ έχει τη δημητική του το φαγοπότη, Μαρία. Έτσι ακριβώς το φαγοπότη. Το κρασάκι, αυτό που όλοι περιμέναμε να κάνουμε αυτές τις μικρές παρέες μέχρι 4, 5, 6 άτομα, με αποστάσεις φυσικά, κάτι που μας είχε λείψει. Και αν μου επιτρέπεις να μιλήσουμε και με... Γεια σας. Βεβαίως. Πώς είναι η πρώτη βραδιά μετά από τόσες μέρες καραντίνας? Μια χαρά. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνειδητοποιήσει, δεν είχα καταλάβει τόσο την καραντίνα επειδή δούλευα. Έβγαινα εκεί που ήταν αυτό, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Κρατάτε τις αποστάσεις μεταξύ σας τώρα, ειδικά την πρώτη βραδιά που έχουν ανοίξει και χώροι εστίασης? Μεταξύ ένα άτομα ναι, μεταξύ μας όχι. Υπάρχει φόβος από μέρους σας? Καθόλου. Από μέρους μου, όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε αφήσει λίγο το φόβο της πανδημίας στην άκρη. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ο κόσμος χρειαζόταν, Μάνο, αυτήν την έξοδο, αυτήν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Ο κόσμος και οι άνθρωποι των χώρων εστίασης, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε και εσείς. Υπάρχει μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για τις ημέρες του καλοκαιριού που θα έρθουν. Έτσι. Και βλέπουμε νεαρά αγόρια και κορίτσια που έχουν κατακλείσει εκεί τα μεζεδοπολία και τα μπαρ της περιοχής. Μαρία, θα σε αποδεσμεύσουμε για λίγο, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο να μας δώσεις μερικές ακόμα εικόνες και να σε καληνυχτήσουμε. Κάνεις εξαιρετική δουλειά στην απευθεία σύνδεση και μπράβο σου, γιατί πραγματικά μας μεταφέρει στον παλμό της πόλης του Ηρακλείου στην πρώτη νύχτα της εστίασης. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου για να μας δώσεις και τις τελευταίες εικόνες για απόψε, έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι μπροστά. Έτσι ακριβώς είναι, Μάνο. Μακάρι, δεν ξέρω αν ακούτε βασικά τη μουσική, τη δυνατή μουσική που ακούγεται από τα καταστήματα. Όπως βλέπεις, η ώρα είναι περασμένες 11. Ο κόσμος συνεχίζει και απολαμβάνει το ποτό του, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και όλους τους κανόνες, αλλά το κέφι μετά από πολύ καιρό, Μάνο, έχει ανέβει. Μάλιστα. Η τονωτική ένεση που χρειάζεται όταν ο κόσμος, αλλά και οι χώροι εστίασης το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ωραίες εικόνες από το κέντρο ακριβώς του Ηρακλείου, Μαρία. Βλέπουμε αρκετό κόσμο. Να σε αφήσουμε έτσι λίγο να προχωρήσεις προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι σε όλους μας έχει λείψει έτσι μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με ανοιχτά τα καταστήματα. Και για μας είναι ωραίες εικόνες αυτές που βλέπουμε με τη βοήθεια τη δική σου αλλά και του συναδέλφου εικονολήπτη του Κώστα του Βλατάγη.
Ακριβώς, οι εικόνες αυτές μας είχαν λείψει. Βλέπεις όμως ότι είναι πραγματικά ζωντανές. Mm-hmm. Ζωντανές και από την άποψη του κεφιού, ένα ζωντανό κέφι που χρειαζόταν ο κόσμος, αλλά και τα καταστήματα, οι χώροι εστίασης. Το καλοκαίρι είναι μπροστά και νομίζω ότι... Και να πούμε στους τηλεθεατές ότι αν δεν κάνω λάθος είσαι στο κομμάτι, στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου, στα καφέ που βρίσκονται ακριβώς στη μία πλευρά του πάρκου, όπως πηγαίνουμε προς το επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ακριβώς, είμαστε στο πάρκο Θεοτοκόπουλου λοιπόν, στις καφετέριες αυτές. Η νεολαία στηρίζει τα τοπικά καταστήματα, τους χώρους εστίασης. Είναι θετικά τα μηνύματα, τα πρώτα μηνύματα που μπορούμε να αντιληφθούμε από τις πρώτες εικόνες αυτές. Αν μου επιτρέπεις, θα μιλήσω κιόλας. Βεβαίως. Με κάποια... Φτάνει να μην τους ενοχλήσουμε τη διασκέδαση. Αν το επιθυμούν, με μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά στην ώρα αιχμής, στην εκπομπή ώρα αιχμής της Crete TV με τον Μάνο Δασκαλάκη. Πώς είναι μετά από καιρό αυτή η αίσθηση του να βγαίνετε να πίνετε το ποτό σας, να απολαμβάνετε το ποτό σας? Η αίσθηση αυτή μας είχε λείψει τόσο καιρό. Πρέπει να προσέχουμε βέβαια και πάλι. Αλλά εντάξει, μια χαρά, πάλι καλά. Προσέχετε, υπάρχει προσοχή μεταξύ σας στις αναστροφές? Βέβαια, εντάξει. Πρέπει να προσέχουμε όσο να είναι, γιατί μπορεί να ξαναβγεί στη φόρα, οπότε ναι. Είτε τους κανόνες συγκινήσεις. Πάντα, ναι, εννοείται. Εγώ είμαι νοσηλευτής έτσι αλλιώς, οπότε ναι. Πώς βλέπετε την πρώτη εικόνα από το Ηράκλειο, την πρώτη νύχτα από το βραδινό Ηράκλειο? Είναι αυτό το ξέσπασμα του κόσμου, είναι γεμάτο το Ηράκλειο. Είναι το ξέσπασμα του κόσμου, θα βγούμε όλοι να πιούμε καφέ, να πιούμε ένα ποτό, να το απολαύσουμε όσο μπορούμε. Αυτό. Πάντως χαιρόμαστε, Μαρία, που βλέπουμε τον κόσμο ότι τηρεί και τις αποστάσεις, αλλά και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους να ακολουθούν τα μέτρα, και αυτό αξίζει ένα τεράστιο μπράβο σε όλη την εστίαση, σε όλη την Κρήτη. Και εσύ συνεχίζεις για να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι εξαιρετικές. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Είναι απευθεία σύνδεση με την βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Αντώνη του Ιγκλεζάκη. Η αλήθεια είναι ότι και για μας είναι πρωτόγνωρο, κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί, ότι την Δευτέρα 25 Μαΐου θα κάναμε μία εκπομπή για την επανεκκίνηση της εστίασης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι αυτή που επλήγει περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή κατέβασε ρολά και άνοιξε σχεδόν από τους τελευταίους. Εξαιρετικές εικόνες από το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Αυτές είναι οι φυσιολογικές εικόνες της Κρήτης. Αυτές τις εικόνες θέλουμε, αυτή την Κρήτη θέλουμε. Με προσοχή βγαίνει ο κόσμος, κάνει τη βόλτα του και στηρίζει τα καταστήματα εστίασης. Είναι εικόνες λοιπόν από το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων και χαιρόμαστε που το βλέπουμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Γιατί όλοι θυμόμαστε και τις εικόνες της καραντίνας με ένα Βενετσιάνικο λιμάνι το οποίο ήταν εντελώς άδειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κόσμος στις καφετέριες και κόσμος που πηγαίνει πάνω κάτω, και αυτό πραγματικά είναι εικόνα που μας γεμίζει με αισιοδοξία. Από τα Χανιά θα παραμείνουμε δυτικά και θα πάμε στο Ρέθυμνο και τη Στέλλα τη Μαθιουδάκη. Στέλλα, καλησπέρα. Προτού μας ξεκινήσεις εκεί την περιήγηση, να μας μεταφέρεις έτσι λίγο την εικόνα του ρεπορτάζ, γιατί και το Ρέθυμνο σήμερα ανέβασε ρολά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ρέθυμνο είναι και μια δυναμική πανεπιστημιούπολη. Πολύ Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αλλά χωρίς πολλούς φοιτητές στην παρούσα χρονική περίοδο, όπως άλλωστε όλοι το περίμεναν. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι και με το καλημέρα σας, αλλά και με το καλησπέρα σας, ο κόσμος βγήκε έξω. Ο κόσμος βγήκε να ξεσκάσει επιτέλους μετά από σχεδόν 2,5 μήνες καραντίνα. 72 ημέρες πέρασαν, 13 Μαρτίου ήταν όταν έκλεισαν όλα αυτά τα καταστήματα που βρισκόμαστε τώρα στην παραλιακή ζώνη της πόλης του Ρεθύμνου, τα πιο in στέκια, όπως λέει και η νεολαία μας, για να χρησιμοποιήσω και όρους της νεολαίας. Ήταν λοιπόν 13 Μαρτίου που έκλεισαν και 25 Μαΐου σήμερα σήκωσαν τα ρολά τους. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι θαμώνες των καταστημάτων, με τρομερή ανακούφιση θα λέγαμε, με μεγάλη χαρά, και ήρθαν το πρωί να πιούν τον καφέ τους και τώρα το βράδυ να απολαύσουν την παρέα τους, τη συντροφιά τους, να πιούν το ποτό τους, να περάσουν όμορφα και πιο ξέγνιαστα σε σχέση με αυτό που έζησαν το προηγούμενο διάστημα.
η αγωνία είναι περισσότερο στους επαγγελματίες της εστίασης. Θα πρέπει να σας πω, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο δεν έχει ανοίξει το 100% των καταστημάτων εστίασης. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, τα καφέ και οι ταβέρνες. Τα καφέ φυσικά είτε στην παλιά πόλη, είτε στην παραλιακή που είμαστε τώρα, είτε στο ενετικό λιμάνι, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και αν βρεθούμε, είναι όλα ανοιχτά από το πρωί, από σήμερα. Πάντως, Στέλλα, κρατάμε το γεγονός ότι στο σημείο το οποίο βρίσκεσαι, και αυτό είναι πολύ θετικό, βλέπουμε αρκετό κόσμο, κυρίως νεολαίους, που υποδέχονται έτσι πολύ ζεστά το άνοιγμα της εστίασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές είναι οι εικόνες που αρμόζουν στην Κρήτη αυτή την περίοδο, που κανονικά θα ήταν ένας καλός μήνας της τουριστικής μας περιόδου.